τις εξελίξεις σε σχέση με τον κορονοϊό. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Ζούμε περίεργες και παράξενες καταστάσεις και αυτό συμβαίνει επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα. Φοβάται ότι θα καταρρεύσει το αφήγημά του, ότι δηλαδή η χώρα ξεπέρασε την κρίση και πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα η Αμερική και η οικονομία της. Βέβαια, αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει. Αξιωματούχοι και υπάλληλοι του Λευκού Οίκου ζουν σε καθεστώς φόβου. Ο οικονομικός σύμβουλος του Πρόεδρου δεν έκρυψε τα αισθήματα τα δικά του και άλλων στελεχών. Φοβούνται να πάνε στην εργασία τους, αλλά είναι υποχρεωμένοι να πάνε. Η αλήθεια με τον αντιπρόεδρο Πένς είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει ο Λευκός Οίκος. Πρώτα απ' όλα, να μεταδώσουμε ότι ο κ. Πένς έφτασε πριν από 2 ώρες στο Λευκό Οίκο. Στο πρόγραμμα του υπάρχει μόνο μια τηλεδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του ιού, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε αν θα συναντηθεί με τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ όμως θα συναντηθεί με τον κύριο Πομπέο. Από τη στιγμή που διαγνώστηκε η εκπρόσωπος τύπου, η Κέντι Μίλλερ, σήμανε συναγερμό στο Λευκό Οίκο. Την Παρασκευή, Μιχάλη, φαίνεται ότι αποφασίστηκε ο αυτοπροαιρισμός του αντιπροέδρου στην κατοικία του, που βρίσκεται εκτός του Λευκού Οίκου. Το Σάββατο δεν παρουσιάστηκε στην πιο κρίσιμη συνάντηση του κύριου Τραμπ με τους στρατηγούς και τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών, παρέμεινε στο σπίτι του. Από τη στιγμή που έγινε όμως η αποκάλυψη για την καραντίνα, δεν μπορούσε παρά να εμφανιστεί στο Λευκό Οίκο. Σημειώνω ότι και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι μέχρι στιγμής αρνητικοί στον ιό. Και επίσης, κλείνοντας, να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι 2 ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μπορεί και να ασθενούν, Μιχάλη, με τον ιό. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τις τελευταίες ώρες μένεται ανοιχτή διαμάχη μεταξύ του σημερινού Προέδρου και του